Σκάνδαλο με την Κιβωτό του κόσμου και το τι γίνεται σε σχετικές δομές θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά είναι και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Υιοθεσίας και Αναδοχής. Θα μετακινηθώ στη θέση μου για να τον καλησπερίσω. Τον καλησπερίσω αρχικά από εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ, λοιπόν. Και να πω λιγάκι, επιτρέψτε. Ο κύριος Παπαστεργίου είναι ένας πολύ δυναμικός δήμαρχος και ένας πολύ συμπεριληπτικός δήμαρχος που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες και είναι πρότυπο δημάρχου. Είναι αλήθεια και είναι και νομίζω δικαιολογημένα, έτσι εκφράζει και στο σύνολό της την αυτοδιοίκηση, κάνει την προσπάθειά του, γι' αυτό χαίρει και τις εκτίμησεις των συναδέλφων του. Είναι η τελευταία θητεία και οι αυτοδιοικητικοί έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Ασχολούνται πολύ και ξέρω ότι συνεργάζεστε μαζί τους για διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός σας και των Ρωμά και των Αστέγων και πολλά άλλα θέματα, τα οποία έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ξέρετε, η Δήμη είναι ο βασικός βραχίωνας σίγουρα στο κομμάτι της καταπολέμησης της φτώχειας, των Ρωμά της κοινωνικής ένταξης, των Αστέγων, αλλά ταυτόχρονα, για να περάσουμε και στο θέμα που με καλέσατε, είναι και αυτοί οι οποίοι με τις οριζόντιες πολιτικές της κυβέρνησης, έτσι, που μπορούν να υποστηρίξουν τις οικογένειες, ώστε τα παιδιά να μην φεύγουν από τις οικογένειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει κάποια στιγμή, είδαμε και την υπόθεση του Κολονού με την 12χρονη, πόσο σημαντικό είναι η στήριξη της οικογένειας. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση στο κομμάτι τόσο των επιδομάτων, αλλά τόσο και των ενεργοτικών πολιτικών να στηρίξουν αυτές τις οικογένειες, ήδη έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι, και νομίζω ότι εκεί είναι τώρα και το ενδιαφέρον όλων μας και η αγωνία να στηριχθεί η οικογένεια, να στηριχτούν τα παιδιά. Και πέρα από το τι δυσάρεστο μπορεί να συμβαίνει σε ένα ίδρυμα, σε ένα χώρο αυτού του τύπου, σε μια τέτοια δομή, να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί τώρα που μιλάμε και τις επόμενες μέρες θα έχουν αυτά που πρέπει και τις συμπεριφορές που πρέπει. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι με την απόφαση της κυβέρνησης και με την εφαρμογή μιας διάταξης ενός νόμου να αλλαχτεί το Διοικητικό Συμβούλιο που βασίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, η κυβέρνηση έδειξε καταρχήν την πολιτική βούληση ότι δεν ανέχεται φορείς οι οποίοι μπλέκονται με την συναναστρέφονται, ουσιαστικά έχουν επί την αρμοδιότητά τους την προστασία ευάλωτων ευπαθών ομάδων, είτε αφορά τα παιδιά εν προκειμένου, είτε αφορά τους ηλικιωμένους. Έδειξε και νομίζω σε όλη την κοινωνία ότι πλέον όποιος δεν εφαρμόζει τους νόμους και όποιος δεν εφαρμόζει τα πρωτόκολλα, πόσο μάλλον στα θέματα παιδικής προστασίας, θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Γιατί ξέρετε κάτι, κυρία Παρασκευά, εδώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλω να πω κάποια πράγματα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Το κομμάτι της παιδικής προστασίας στη χώρα μας είναι πάρα πολύ παλιό και προέρχεται σχεδόν από την απελευθέρωση της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαμε πάει σε ένα μοντέλο κυρίως των ορφανοτροφείων, των ορφανών παιδιών μετά από τους πολέμους και με κορονίδα βέβαια μετά τον εμφύλιο. Επί της ουσίας, μέχρι και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχαν μπει αυτό που λέμε οι κανόνες και οι προδιαγραφές, τι πρέπει να έχει ένα ίδρυμα, να το πω έτσι, όσον αφορά τα θέματα της παιδικής προστασίας και με βάση τα πρωτόκολλα που πρέπει να γίνονται. Οπότε, αν θυμάστε καλά, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, υπήρχαν διάφορες διαφωνίες και ταυτόχρονα, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, πριν ένα χρόνο περίπου, με υπουργική απόφαση και πηγαίνοντας τα στοιχεία στον εισαγγελέα, ένα ίδρυμα που φιλοξενούσε βρέφη, με βάση τις καταγγελίες και με βάση τα πρωτόκολλα που δεν χρησιμοποιούσε, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η βιοπραγία ή η σεξουαλική κακοποίηση. Ναι. Αυτό είναι το ακραίο. Ναι. Έτσι και το απευταίο. Από εκεί και πέρα, αυτά που τίθεται στην ατζέντα και αυτά πλέον που και οι κοινωνικές έρευνες μας και μας ρωτάτε αν γίνονται οι έλεγχοι. Γίνονται οι έλεγχοι και πιστέψτε με, είναι και πολύ αυστηροί. Και εδώ κρίνεται τότε η κυβέρνηση. Πώς βρισκόμαστε συνεχώς προεκπλήξεων και μάλιστα τόσο δυσάρεστων? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ αναρωτιέται προφανώς ο κόσμος και θα το ρωτήσω, γιατί παντού συζητείται αυτό το θέμα και το ξέρετε. Καλά, ξαφνικά προχθές ξυπνήσαμε και καταλάβαμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και μέχρι την προηγούμενη εξυμνούσαμε τη διοίκηση αυτού του ιδρύματος, δίναμε δωρεές και λέγαμε έχουμε ένα κόσμο μας στην Ελλάδα που είναι κυβωτός. Κοιτάξτε, η ερώτησή σας έχει δύο μέρη. Το ένα έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο κόσμος καλά έκανε και στήριζε φορείς όπως αυτόν τον φορέα, ο οποίος παραδοσιακά έχει κάνει ένα πολύ καλό
μπορώ να πω και πολύ μεγάλο έργο στο θέμα της παιδικής προστασίας. Εκεί νομίζω που και η πολιτεία τα προηγούμενα χρόνια δεν κατάφερε να ελέγξει, είναι αυτό που λέμε η γιγάντωση του φορέα, η οποία προφανώς κάπου ξέφυγε. Μάλιστα. Και αντί να είναι υπό την παιδική προστασία αρμόδιος, μπήκε σε κάποιες άλλες νοοτροπίες και λογικές. Εμείς με πάρα πολλές συστάσεις μας, τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία 3 χρόνια που εμείς είμαστε σε αυτή τη θέση, μέσω των κοινωνικών συμβούλων των περιφερειών που παίρνουμε τις εκθέσεις, είχαμε κάνει αρκετές συστάσεις, όχι μόνο σε αυτό το ίδρυμα, σε όλα τα ιδρύματα, να προχωρήσουν το κομμάτι κυρίως της αναδοχής, της υιοθεσίας, να προχωρήσουν πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της επανένωσης με τη βιολογική οικογένεια όταν αυτό είναι εφικτό. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν μπαίνουν το φως της δημοσιότητας, γιατί είναι μια διαδικασία αρκετά δυναμική. Και βέβαια εκεί που υπήρχαν πιο, αν θέλετε, θέματα που εμπίπτανε σε μη σωστή συμπεριφορά, προφανώς υπήρχαν οι απαιτούμενες ενέργειες. Από εκεί και πέρα είναι τελείως διαφορετικό αυτό, και είναι τελείως διαφορετικό γιατί τώρα προκύψανε αυτά με βάση επώνυμες καταγγελίες που συμπολίτες μας, ενήλικες πλέον, βγήκανε και πήγανε στην αστυνομία και καταθέσανε. Όπερ σημαίνει ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό στην έννοια του κόσμου ότι πέσαμε στα σύννεφα. Όλα αυτά, ξέρετε, κάποια στιγμή κάνει το μεγάλο μπαμ, μαζεύονται κάποια πράγματα. Αλλά και μετά, για να γίνουν... όταν ανοίγει ένα στόμα, ανοίγουν και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, και θέλω να το κάνω έτσι και ένα παραλληλισμό με κάποια άλλα γεγονότα που είχαν συμβεί πέρυσι. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και μιλάνε. Για να μιλήσει ένας πολίτης, είτε ένα παιδί που ήταν σε μία δομή, είτε ένας εργαζόμενος, είτε μία γυναίκα η οποία έχει κακοποιηθεί στο σπίτι της, αυτό σημαίνει ότι έχει αποκτήσει πλέον, που δεν υπήρχε πριν, η εμπιστοσύνη με την πολιτεία στο να πάει να καταγγείλει ένα γεγονός, και η πολιτεία βέβαια, είτε αν έχει κενά, να τα καλύψει θεσμικά, είτε αν πρέπει να παρέμβει άμεσα, να παρέμβει άμεσα, όπως συνέβη με την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και ταυτόχρονα να μπορέσει αυτό το πράγμα να ορθοποδήσει. Γιατί ξέρετε, στο τέλος της ημέρας είναι θέλουμε, χρειαζόμαστε τα ιδρύματα. Η απάντηση είναι μία. Ο αγώνας είναι να κλείσουν τα ιδρύματα, όχι επειδή είναι κακά ιδρύματα, το ίδρυμα πάντα είναι ένα ίδρυμα. Αλλά γιατί επειδή δεν θα έχουν τα παιδιά ανάγκη να πάνε σε ιδρύματα. Ακριβώς. Και εκεί είναι διπλός και δύσκολος ο στόχος. Πρώτον είναι να στηρίξεις την οικογένεια, ώστε αυτή η οικογένεια, πέραν των όποιων προβλημάτων έχει, να μην διαραγεί αυτή η σχέση, άρα να μην αναγκαστεί για πολλούς λόγους. Εξαιρώ βέβαια τις περιπτώσεις που η οικογένεια είναι βίαιη ή κακοποιητική ως προς το παιδί. Να στηρίξεις αυτό το παιδί, γιατί έχουμε και περιπτώσεις γονέων που έχουν κάνει ένα λάθος στη ζωή τους και αναγκάστηκαν να δώσουν το παιδί από μόνοι τους, είτε γιατί η εισαγγελία για μια πράξη που έχουν κάνει δεν στάθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα να είναι ικανή. Και το κάνω σε συνδυασμό, ξέρετε, και με αυτό που έχει προκύψει τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά τα παιδιά στα νοσοκομεία, στο ΠΕΔΟ. Μα θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί εμείς οι απλοί πολίτες που δεν ξέρουμε πώς γίνεται όλο αυτό, έχουμε μεγάλες απορίες και έχουμε και μια εντύπωση σχηματίσει τώρα ότι δεν ξέρετε εσείς, ότι δεν ξέρουμε γενικά τι μας γίνεται. Δηλαδή, άλλα παιδιά είναι στα νοσοκομεία, άλλα είναι σε ιδρύματα, άλλα σε ορφανοτροφία, άλλα σε αναμορφωτήρια, χωρίς κανόνες, χωρίς να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις και χωρίς έλεγχο των φορέων αυτών. Κυρία Παρασκευά, όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν πρώτο να μάθουμε πόσα παιδιά είναι στα νοσοκομεία. Και το δεύτερο πράγμα είναι να μάθουμε πόσα παιδιά είναι στα ιδρύματα. Το τρίτο που κάναμε. Ξέρουμε τώρα που μιλάμε. Προφανώς σε πραγματικό χρόνο. Το τρίτο πράγμα που κάναμε ήταν να ξεκινήσει η διαδικασία του συστήματος του ANINET, ώστε να μπουν όλοι οι φορείς που έχουν. Φορείς παιδικής προστασίας που έχουν παιδιά, να βάλουν τα παιδιά μέσα στο σύστημα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για αναδοχή και υιοθεσία. Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολος αγώνας, πιστέψτε με, με πολλή πίεση. Προφανώς δεν βγήκαμε να πούμε ότι πιέζουμε τον τάθε φορέα, γιατί σας λέω αυτό είναι μια εσωτερική διαδικασία. Στο τέλος όμως, το κράτος επέβαλε να γράψουν όλοι τους φορείς. Εκεί που είχαμε προβλήματα, προφανώς υπήρχαν διάφορες προσεγγίσεις, κυρώσεις από την περιφέρεια, από το Υπουργείο κ.ο.κ. Τη δεδομένη λοιπόν στιγμή, προφανώς είμαστε κάτω από την εξέλιξη μιας διαδικασίας, η οποία πλέον τίνει να είναι δικαστική και ανακριτική, που εκεί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεστε δεν έχει κανέναν λόγο, αλλά απ' την άλλη είναι ένα λυπηρό γεγονός, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες με τον α ή β τρόπο στηρίξαν αυτή τη δομή. Δυστυχώς εκεί που ενδεχομένως έγινε η αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς, δεν υπήρχαν ενδεχομένως τα κατάλληλα εργαλεία, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και οι έλεγχοι θα αντικοποιηθούν και τα πρωτόκολλα πλέον θα γίνουν πολύ πιο αυστηρά. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε από ένα πράγμα. Πώς θεσπίζεις έναν νόμο και βάζεις τις προσδιαγραφές και ταυτόχρονα βάζεις όλους αυτούς τους φορείς να μπουν στη λογική
που πρέπει να μπουν, θέλουν δεν θέλουν, της αποϊδρυματοποίησης. Και αποϊδρυματοποίηση σημαίνει αναδοχή, υιοθεσία, επαγγελματική αναδοχή που θα έρθει σύντομα ως νόμος και δεύτερον η διασύνδεση με τη βολιογή οικογένεια. Λοιπόν, στο τέλος είπατε κάτι που θα ρωτούσα για να κλείσουμε την απόψινή ενότητα. Βάλατε το θέμα της αναδοχής και της υιοθεσίας. Συζητώντας και σε προσωπικό επίπεδο και επαγγελματικά με άτεκνα ζευγάρια, διατυπώνουν την ανησυχία τους, την αγωνία τους, έχουν τρομοκρατηθεί στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν ένα παιδί, με συγχωρείτε, παρότι θα μπορούσαν. Τι νεότερα έχουμε για το ζήτημα της αναδοχής και της υιοθεσίας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία αυτό που θέλει είναι τα παιδιά να είναι στη βιολογική τους οικογένεια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά προς υιοθεσία, το οποίο είναι μια τεχνική διαδικασία να μην την εξηγήσουμε τώρα στους τηλεθεατές σας, τα παιδιά προς υιοθεσία είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που θέλουν να υιοθετήσουν και μπράβο τους που θέλουν να το κάνουν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα παιδιά προς υιοθεσία. Γιατί πώς είναι λίγα, κύριε Σταμάτη, όταν ακούμε ότι είναι τόσα ξεχασμένα και εγκατελειμμένα στο μητέρα, τόσα στο Αγλαία Κυριακού? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Παρασκευά. Το 2021 από τα δημόσια ιδρύματα γίνανε 71 υιοθεσίες και από τα ιδιωτικά γίνανε 20. Μάλιστα. Γιατί δεν υπήρχαν παιδιά ή γιατί η διαδικασία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να υιοθετήσουν? Θα σας πω, η διαδικασία είναι τέτοια που πρέπει να έρθει τελείως η επιμέλεια από την οικογένεια στο παιδί να πάει για υιοθεσία. Υπάρχει το μοντέλο προφανώς της αναδοχής που μπορεί να εξελιχθεί σε υιοθεσία, αλλά μπορεί όμως τελικά το παιδί να πρέπει να επιστρέψει στη βιολογική οικογένεια. Ναι. Αυτό που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, δεν θα έλεγα έλλειμμα, είναι το μεγάλο στίχημα είναι ότι έχουμε αρκετά παιδιά που είναι στα ιδρύματα με βαριές νοητικές αναπηρίες και εκεί νομίζω ότι ο θεσμός της επαγγελματικής αναδοχής θα δώσει μια ανάσα, και από εκεί και πέρα είναι πώς θα πείσουμε, εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας τους συμπολίτες μας για την αξία της αναδοχής. Γιατί τελικά είτε υιοθετείς είτε είσαι ανάδοχος, αυτό που μετράει είναι το παιδί να βρει ένα σπίτι. Και νομίζω ότι εκεί και η επόμενη καμπάνια, η οποία θα είναι περίπου πολύ πιο στοχευμένη για τους συμπολίτες μας, να μπορούν να αποκτήσουν ένα παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε για απόψε. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι όλοι γύρω από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Με αγάπη προσεγγίζουμε το θέμα, με καμία διάθεση εισαγγελική κουτσομπολιού. Περιμένουμε τις εξελίξεις, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και περιμένουμε και από την πολιτεία να είναι πιο αυστηρή και στον έλεγχο και στον έλεγχο και στην παρέμβαση όταν χρειάζεται. Και χαίρομαι που το κανάλι σας και εσείς προσωπικά χειρίζεστε τέτοιου είδους λεπτά θέματα που από πίσω κρύβουν προσωπικές ιστορίες, προσωπικά βιώματα. Το χειρίζεται με ένα τέτοιο τρόπο. Γιατί επιτρέψτε μου να πω την τελευταία κουβέντα, με βάση και την ιστορία που ζήσαμε πρόσφατα με την 12χρονη που είναι σε μια διαδικασία. Ξέρετε, το παιδί αυτό όταν θα γίνει σε 10 χρόνια από αυτή την μέρα που μιλάμε σήμερα, θα είναι 22-23 ετών. Και ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Θα μπορέσει να απαντήσει ένα κουμπί και να μάθει τι έγινε πριν 10 χρόνια στη ζωή της. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς εκθέτουμε τους ανθρώπους, τι τους ρωτάμε και πώς όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Εγώ απέστειλα εχθές μια επιστολή στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και πολύ καλά κάνατε. Γιατί πρέπει, ξέρετε, δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι να είναι με τις κάμερες έξω από το ίδρυμα. Τα παιδιά, ζουν παιδιά μέσα. Δεν φταίνε τίποτα αν η κυβωτός δεν φέρθηκε σωστά ή αν το κράτος ενδεχομένως έχει κάποιες ατέλειες και πρέπει να τις διορθώσει. Τα παιδιά αυτά πρέπει να στηριχτούν και νομίζω ότι στο πρόσωπο της κυρίας Μαρτίνου, μιας γυναίκας πολύ γνωστής στο χώρο και της προσφοράς αλλά και γενικότερα, νομίζω ότι ό,τι έχει πάει λάθος στην Κιβωτό θα διορθωθεί άμεσα, ώστε μετά τον χρόνο που θα περάσει, όπως ορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να πάρουν τα πράγματα στο όνομά τους, τα θέματα στο όνομά τους και να προχωρήσουμε μια καλύτερη μέρα. Γιατί το κύριο, κυρία Παρασκευά, είναι το μέλλον των παιδιών και εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Θα συμφωνήσω απολύτως και σας ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβουμε το διάλογο σύντομα, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστώ για απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ.